υποσχέσεις έμειναν στα λόγια και οι 400.000 οικογένειες χωρίς κανένα εργαζόμενο, δίχως εισόδημα και για το 2013. Από 1 δισεκατομμύριο ευρώ που ήταν ο αρχικός προγραμματισμός για την υλοποίηση του πολυδιαφημιζόμενου προγράμματος σύμφωνα με το περιβάλλον του Ηλία Κικίλια, το κονδύλι πέφτει στα 175 με 200 εκατομμύρια ευρώ, που σημαίνει με απλά λόγια ότι αντί για 400.000 τελικά θα ωφεληθούν 50 ή στην καλύτερη περίπτωση 80.000 άνεργοι. Ένας πολιτικός όταν θα γυρίσει και θα πει για ένα πρόγραμμα, θα αργήσουμε σε 6 μήνες ή σε ένα χρόνο, γι' αυτό δεν τρέχει τίποτα, για μας όμως θα πεινάσουμε στο σπίτι μου. Κύκλοι του Υπουργείου Εργασίας επιμένουν να αφήνουν αιχμές για τον πρώην διοικητή του ΟΑΕΔ, κάνοντας λόγο για λάθος σχεδιασμό του Ηλία Κικίλια, το περιβάλλον του οποίου ωστόσο αντιτείνει ότι εκείνο το κείμενο ήταν ολοκληρωμένο και μάλιστα είχε αποσπάσει τα θετικά σχόλια της Τρόικα. Ποιο κείμενο τελικά έφτασε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί άλλαξε γνώμη και μας το επέστρεψε η Ευρώπη? Είναι και κάποιες στιγμές που δεν έχεις να πάρεις ούτε γάλα για το σπίτι σου. Ούτε για τα παιδιά του, ούτε για ψώνια, ούτε για τίποτα. Στη μέση μιας πολιτικής κόντρας ή ολιγορίας, 1,5 εκατομμύριο άνεργοι που περιμένουν έστω και ένα μικρό εισόδημα για να επιβιώσουν. Την πόρτα του σπιτιού του στον Κορυδαλό μας άνοιξε μία από τις 400.000 οικογένειες χωρίς κανένα εργαζόμενο. Ακούμε τους πολιτικούς να συζητάνε για ανάπτυξη, για δουλειές. Ανοίγονται δουλειές. Σκεφτόμαστε και λέμε να, κάτι πάει να γίνει. Εγώ όμως μέσα στο σπίτι μου και στο κάθε σπίτι, έτσι. Δεν βλέπω καμία ανάπτυξη. Ο Νίκος είναι άνεργος 3 χρόνια τώρα. Κάθε μέρα εισπράττει το ένα όχι μετά το άλλο για μια νέα δουλειά. Χωρίς δουλειά και η γυναίκα του. Πώς επιβιώνει η τετραμελής οικογένεια χωρίς εισόδημα? Αυτή τη στιγμή στηρίζεται η οικογένειά μας. Σε κάποια λεφτά της πεθεράς μου παίρνει 400 ευρώ. Περίμενε την έναρξη του προγράμματος για να δώσει μια ανάσα στην οικογένειά του. Θα έπαιρνε σχεδόν 500 ευρώ για 5 μήνες για δουλειά σε δήμο, σε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτό το πρόγραμμα και ποιος ευθύνεται τελικά για την απόρριψή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να καλησπέρισω τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Ιάννη Βρούτση. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Κύριε Σρόντερ, καλησπέρα. Λοιπόν, βοηθήστε μας να βγάλουμε μια άκρη για το τι ακριβώς έχει συμβεί εδώ. Είχαμε ένα πάρα πολύ φιλόδοξο, ένα πολύ διαφημισμένο πρόγραμμα, θα έλεγα, το οποίο ξαφνικά απορρίφθηκε. Να ξεκινήσουμε από τους λόγους. Για ποιο λόγο απέρριψε η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το πρόγραμμα? Επιτρέψτε μου μια εισαγωγική παρατήρηση. Ναι. Κύριε Σρόντερ, η πιο επώδυνη και σκληρή πλευρά της κρίσης είναι η ανεργία. Και δυστυχώς η πατρίδα μας αυτή τη στιγμή μαστίζεται από αυτό το φαινόμενο στη μεγαλύτερη του ένταση. Θέλω να σας διαβεβαιώσω και εσάς και τους τηλεθεατές σας ότι κάνουμε ως κυβέρνηση τα πάντα για να αναχαιτήσουμε αυτό το δυσμενές φαινόμενο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, όσο αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα για το οποίο μου περιγράφετε, πρέπει να σας πω ότι ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο δεν ήταν έτοιμο για αξιοποίηση. Και δεν ήταν έτοιμο για αξιοποίηση γιατί είχε κάποιες προϋποθέσεις για να υλοποιηθεί. Παραδείγματος χάρη, χρειαζόταν θεσμικό πλαίσιο το οποίο δεν υπήρχε. Σας θυμίζω ότι πριν 20 ημέρες μόλις ψηφίστηκε ο νόμος που διαμόρφωνε το θεσμικό πλαίσιο. Δεύτερον, χρηματοδότηση. Σας κάνω γνωστό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο του Υπουργείου Εργασίας δεν διαθέτει ούτε ένα ευρώ. 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου του Υπουργείου Εργασίας έχουν εξαντληθεί πλήρως σε προγράμματα για την ανεργία, αλλά και άλλα προγράμματα για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Ωραία, τότε εξηγήστε μου. Επιπλέον σημαντικό, ναι, στην αναζήτηση της χρηματοδότησης, mm-hmm, αυτή που χθες σχεδιάσαμε με τους άλλους υπουργούς, δηλαδή μεταφορά πόρων από άλλα επιχειρησιακά προγράμματα και μεταφορά πόρων από το ΕΤΠΑ προς το ΕΚΤ, mm-hmm, βάλαμε μία σειρά από προϋποθέσεις έτσι ώστε να είναι επιλέξιμες από τους κοινοτικούς όρους, που είναι απαραίτητο να συμβεί αυτό. Κύριε Υπουργέ, φαντάζομαι ότι σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές και τις πολύ δύσκολες στιγμές που περνάει η ελληνική οικογένεια, συμφωνείτε μαζί μου ότι το χειρότερο που μπορείς να κάνεις σε έναν άνθρωπο είναι να διαψεύσεις τις προσδοκίες του. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε και λέμε σήμερα ότι αυτό το πρόγραμμα δεν ήταν έτοιμο, γιατί δεν ήμασταν έτοιμοι. Εξηγήστε μου λοιπόν γιατί ανακοινώθηκε και παρουσιάστηκε και δημοσιοποιήθηκε και πανηγυρίστηκε. Και έγινε γι' αυτό συζήτηση και από τον κύριο Βενιζέλο, που είναι κυβερνητικός εταίρος, και ακούσαμε για 400.000 νέες θέσεις εργασίας στις οικογένειες χωρίς κανέναν εργαζόμενο, για να έρθουμε σήμερα, αφού απορρίφθηκε το πρόγραμμα, να πείτε κι εσείς ότι δεν είμαστε έτοιμοι. Για ποιο λόγο? Όχι, όχι, όχι. Η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική, κύριε. Πείτε μου, να καταλάβω πού είναι το πρόγραμμα. Δεν πανηγυρίθηκε το πρόγραμμα το συγκεκριμένο.
Εμείς εδώ προσπαθούμε και ποτέ δεν έχουμε θριαμβολογήσει. Μαζί με αυτό το πρόγραμμα, σας θυμίζω, το είπα λίγο πριν, ότι 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ τρέχουν σε προγράμματα από τα οποία το 1 δις βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Σας θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή, λίγες ώρες πριν, έκλεισε ένα πρόγραμμα 45.000 θέσεων εργασίας για νέους, ευκαιρίες εισόδου στην αγορά εργασίας. Και επίσης σας θυμίζω ότι ανήγγειλα πριν 5 μέρες περίπου 75.000 θέσεις απασχόλησης για νέους με το καλημέρα στη νέα προγραμματική περίοδο της χώρας μας. Δεν διαφωνεί αυτά καθόλου κανείς με αυτά. Μην τα υποτιμούμε. Καθόλου. Την ίδια στιγμή. Για το συγκεκριμένο, πείτε μου. Πολύ ωραία. Το πρόγραμμα αυτό δεν έχει ακυρωθεί. Το επαναλαμβάνω. Είναι πολιτική βούληση της κυβέρνησης. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε μπροστά μας. Απλούστατα, η έλλειψη πόρων μας κάνει να αναζητήσουμε πόρους μέσα από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, θέλουν και την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή, ούτε κύριε Υπουργέ, χάθηκε, ήταν κακώς ενημερωμένος ο κύριος Βενιζέλος και οι κυβερνητικοί εταίροι και οι συνεργάτες τους που διέρεαν ότι πέτυχε αυτή η κυβέρνηση. Αν έχει κακή ενημέρωση ο κύριος Βενιζέλος, να το πούμε σήμερα εδώ. Ήταν κακώς ενημερωμένος, λοιπόν, που έλεγε ότι ξεκινάει αυτό το πρόγραμμα και θα τρέξει και θα έχουμε 400.000 θέσεις εργασίας. Ήταν κακώς ενημερωμένος. Κοιτάξτε, τις 400.000 θέσεις εργασίας δεν τις έχει πει ποτέ κανένας. Τέτοια νούμερα για τόσο μεγάλο αριθμό ανέργων δεν υπάρχουν. Απλού η αναφορά γίνεται για τις χιλιάδες οικογένειες που δεν έχουν κανένα εργαζόμενο. Και στη βάση αυτού του πληθυσμού και αυτής της αναγκαιότητας, που είναι πραγματικά κοινωνική αναγκαιότητα να δούμε αυτό τον πληθυσμό της χώρας μας, διαμορφώνουμε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο είναι για πρώτη φορά. Και δεν νομίζω ότι 18 μέρες πριν που ψηφίσαμε τον νόμο και διαμορφώσαμε το πλαίσιο και οι πρωτοβουλίες που παίρνουμε να στείλουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να είναι επιλέξιμη η χρηματοδότηση δημιουργούν υστέρηση ή αναβλητικότητα. Το αντίθετο θα έλεγα. Θέλω δείχνουμε να σας την μεταφέρω. Επιμονή μας ότι παλεύουμε και για την υλοποίηση και αυτού του προγράμματος, που είναι άθροισμα στα υπόλοιπα προγράμματα. Δεν είναι μόνο του. Δεν αμφιβάλλει κανείς ότι κάνετε μια προσπάθεια. Θέλω να σας μεταφέρω το τι υποστηρίζει η πλευρά του πρώην διοικητή του ΑΕΔ και να μου εξηγήσετε εσείς πού υπάρχει εδώ η ευθύνη, αν υπάρχει. Λέει λοιπόν η πλευρά του πρώην διοικητή του ΑΕΔ ότι αυτό το πρόγραμμα ήταν έτοιμο, το είχε καταρτήσει ο ΑΕΔ υπό τη δική του διοίκηση, ότι είχε πάρει και προέγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι έφτασε στο πρώτο πρόγραμμα σε εσάς, ότι κάτι συνέβη στο Υπουργείο, υπονοώντας ίσως ότι αλλάξατε κάποια πράγματα, και ότι όταν το τελικό κείμενο πήγε από εσάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απορρίφθηκε. Τι ισχύει από όλα αυτά? Κύριε Σρότερ, μην με βάλετε να κάνω σχόλια για το τι λένε πλευρές αθέατες, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν έχουν και θεσμικό ρόλο και θεσμικό χαρακτήρα. Είναι πολύ σημαντικό θεσμικό... όμως αν αλλάξατε εσείς το πρόγραμμα, κύριε Σρότερ, Ακούστε. Ούτε κανείς θέλει να αλλάξει το πρόγραμμα για να μην γίνει ούτε τίποτα. Αλλά πρέπει, σας είπα λίγο πριν, ότι αυτό το σχέδιο το οποίο υπήρχε, το προσχέδιο, δεν ήταν έτοιμο για αξιοποίηση και ο νόνο ήτο. Καταλαβαίνετε, σας μιλάει ο Υπουργός λοιπόν, Εργασίας. Δεν είχε προεγκριθεί. Για να ξεκαθαρίζουμε ένα-ένα. Δεν είχε προεγκριθεί. Κύριε Σρόιτερ, χρειάστηκε να γίνει νομοθετική παρέμβαση. Την ξεχνάμε. Αυτή πριν 18 μέρες έγινε. Δεύτερον, χρειάζεται χρηματοδότηση. Ποιος διασφάλισε τους πόρους? Ποιος ήρθε και μου είπε στον Υπουργό Εργασίας ότι υπάρχουν αυτοί οι πόροι? Πόροι από το Υπουργείο Εργασίας δεν υπάρχουν και δεν το λέω πρώτη φορά. Και φυσικά έχουν πάει για καλό σκοπό. Έχουν δαπανηθεί και εξαντλούνται για τον ιερότερο σκοπό, για την ανεργία. Και ταυτόχρονα, επειδή αυτή τη στιγμή σχεδιάζουμε με το Υπουργείο Ανάπτυξης και με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης χρηματοδότηση από άλλα αναπτυξιακά εργαλεία, παίρνουμε χρήματα από άλλα προγράμματα για να χρηματοδοτήσουμε αυτή τη δράση. Ο κουβάς των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι ατέλειωτος, ξέρετε. Και ούτε υπάρχουν λεφτά, άρα θα πάρουμε από τον ίδιο κουβά της Ελλάδας από άλλα προγράμματα για να χρηματοδοτήσω αυτό. Κύριε Υπουργέ, αυτή η αλλαγή γίνεται. Μιλάμε τόση ώρα για προγράμματα και τρέχετε μια σειρά από προγράμματα και βεβαίως ξαναλέω, κάνετε κι εσείς από την πλευρά σας ό,τι μπορείτε. Δυστυχώς όμως πρέπει να μιλάμε και με τα αποτελέσματα. Και τα αποτελέσματα είναι ότι η ανεργία προβλέπεται να αυξηθεί και του χρόνου. Ενώ λοιπόν συζητάμε για προγράμματα, είμαστε στο 28% και τόσο όσο και η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπουν ότι το χρόνο θα έχουμε μια χειρότερη κατάσταση. Καταρχήν σας ερωτώ, θα φτάσουμε στο 30% ανεργία, ναι ή όχι? Κοιτάξτε, έχω τοποθετηθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα επανειλημμένος και θα το πω άλλη μία φορά γιατί το θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό. Τα προγράμματα τα οποία διαχειρίζεται με τους ευρωπαϊκούς πόρους στο Υπουργείο Εργασίας δεν πρόκειται να λύσουν το πρόβλημα της ανεργίας. Το ξέρουμε όλοι, είναι κοινό μυστικό. Ανακουφίζουν συγκυριακά και για μία περίοδο τις ευπαθείς ομάδες των νέων ανέργων και άλλες κατηγορίες ανέργων. Αυτό που θα αντιμετωπίσει πραγματικά την ανάπτυξη και παλεύει η κυβέρνηση, την ανεργία, είναι η ανάπτυξη.
Και εκεί έχουμε επιδοθεί σε ένα αγώνα ταχύτητας και βλέπετε ότι το κλίμα αλλάζει. Δέστε τι γίνεται με τον τουρισμό φέτος, που είναι η πρώτη αισιόδοξη προοπτική. Υπάρχουν και άλλα εργαλεία, κύριε Σρόντερ, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, που δείχνουν ότι κάτι αλλάζει. Και είπα, και το έχω πει και δημόσια, ότι προβλέπω ως Υπουργός Εργασίας με τα δικά μου εργαλεία, τα οποία είναι από φορείς επίσημους, αδιάψευστους, όπως είναι η ίδια η Ελστάτ, η Εργάνη, το ΣΕΠΕ και η έκθεσή του, ότι βλέπω για το 2013 η ανεργία να τραβάει χειρόφρενο και το 2014 για πρώτη φορά να δούμε αποκλιμάκωση της ανεργίας. Πάντα υπό φυσιολογικούς όρους της εξέλιξης της οικονομικής. Να τραβάει χειρόφρενο, οι οποίοι ανοίγονται. Να τραβάει χειρόφρενο ή να πατάει φρένο, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή θα έχουμε ένα περιορισμό της αύξησής της ή θα σταματήσει να ανεβαίνει η ανεργία. Το δεύτερο που λέτε, ο περιορισμός της τάσης αύξησης, ήδη γίνεται. Μάλιστα. Βλέπω ότι η ανεργία, όποια μορφή στην εξέλιξή της πάρει μέσα στο 2013, θα έχει την οροφή. Μάλιστα. Και αρχίζει αποκλιμάκωση μέσα στο 2014. Να είναι αισιόδοξα τα μηνύματα. Να ευχηθούμε να έχετε δίκιο, γιατί το έχουμε ανάγκη. Έχουμε ανάγκη από μια καλή είδηση στο σοβαρότερο ίσως πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή την ώρα αυτή η χώρα, κύριε Υπουργέ. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Ναι.